Να καλωσορίσουμε τον κύριο Ντουκάκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Πράγματι υπάρχει μια τρομοκρατία γύρω από το ακίνητο. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν θέλει να το χειριστεί με σοβαρότητα. Το 1,5 εκατομμύριο οι άνεργοι, θα προσθέσουμε και άλλες 100.000 από τους κατασκευαστές και από τους εργαζόμενους γύρω στην οικοδομή, να φτάσουμε τα 2 εκατομμύρια. Και επίσης να σταματήσουν όλες οι εμπορικές πράξεις. Ήδη από χθες που το ανακοινώσατε, που κυκλοφόρησε, χθες ήμουνα σε συνέδριο και με πλησίασε αγοραστής από την επαρχία και λέει: σκόπευα να πάρω στην κόρη μου ένα διαμέρισμα. Τώρα, αφού κινδυνεύει να της το πάρει το κράτος, δεν θα της το αγοράσω. Ας μείνει στο ενίκιο και θα το πληρώσω εγώ. Πράγματι, μέχρι σήμερα υπήρχε μία ευνοϊκή μεταχείριση για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Δηλαδή, δεν σου έφερνε το ακίνητο το κράτος σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Δηλαδή, έπρεπε να ήταν διαμέρισμα στη Γλυφάδα, στη Βάρκιζα, σε καλή περιοχή, όχι στα Σεμπόλια, όχι στην πλατεία Βάτης, και επίσης δεν ασχολιότανε με χωράφια. Τώρα όμως κάνει με το γιομίνι φορολογικό νομοσχέδιο, κάνει τροποποίηση και λέει ότι θα μπορεί να σου πάρει και το οποιοδήποτε χωραφάκι. Και έχουμε δυστυχώς πριν ψηφιστεί ο νόμος εφαρμογή στη Μυτιλήνη, ότι για το φόρο εισοδήματος του 2011 αξίας 1.500 ευρώ του πήρανε ένα ακίνητο αξίας γύρω στα 15.000 ευρώ. Και το διαφημίζει μάλιστα και το Υπουργείο Οικονομικών ότι έκανε επίτευγμα. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2013. Αυτά ψηφίσανε οι Έλληνες φορολογούμενοι. Ας τα λούζονται στο κεφάλι τους. Τι προβλέπει η νέα νομοθεσία που θα φέρει προς ψήφιση, η νέα ρύθμιση που θα φέρει προς ψήφιση στο Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή? Δηλαδή, αν κάποιος αδυνατεί να εξοφλήσει με μετρητά, τι επιλογές έχει? Εάν υπάρχει αδυναμία πληρωμής των φόρων, θα το καλεί η εφορία και θα του λέει: δήλωσέ μας τι ακίνητα έχεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στη Ζάκυνθο, στη Μύκονο κτλ., αλλά το παγκόσμιο εισόδημα. Τι έχεις στην Αγγλία, τι έχεις στην Αμερική και όλα τα σχετικά. Και από εκεί και πέρα θα έχει τη δυνατότητα να υπησέρχεται το κράτος το ακίνητο. Τώρα, σε αυτή τη συζήτηση που κάνατε προηγούμενα, εάν το χρέος είναι 40.000 ευρώ και αυτό το ακίνητο κάνει 100.000 ευρώ, το κράτος μόλις δώσει προσφορά κάποιος 40.000 ευρώ και ένα, θα σταματάει εκεί και δεν θα τον ενδιαφέρει να κάνει μια πώληση που, να, αν περισσεύει κάποιο ποσό, να το επιστρέφει στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Η επίδραση η ψυχολογική είναι τεράστια στον κόσμο, τεράστια. Δηλαδή θα παγώσουν όλες οι αγορές, όλες οι μεταβιβάσεις και οι ξένοι ακόμα που μας άφηναν κάποια ψηλά ευρώ εδώ, και ειδικά οι Ρώσοι στη Βόρεια Ελλάδα και κάποιοι άλλοι στην Κρήτη που ερχόταν από την Αμερική, δεν πρόκειται να ασχοληθούν καθόλου με την Ελλάδα. Θα λένε μακριά από την Ελλάδα και μακριά από το κράτος το ελληνικό. Κύριε Ντουκάκη, αν κάποιος όντως χρωστάει και δεν έχει όμως ακίνητο, σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Ναι, αν τυχόν δεν υπάρχει τίποτα από αυτά, πηγαίνει πλέον το κράτος στο ποινικό. Το ΖΙΤΑ τμήμα της Ευελπίδων εκδικάζει κάθε μέρα 140 υποθέσεις. Εγώ βρίσκομαι σχεδόν κάθε μέρα εκεί. Εάν έχει ο δύσμυρος, ο φορολογούμενος που δεν έχει να πληρώσει κάποιο χρέος, αν έχει κάποιο καλό δικηγόρο ή κάποιο καλό μάρτυρα, φοροτεχνή, οτιδήποτε, θα πάει 3 χρόνια φυλακή. Διαφορετικά θα πιάσει από 6 χρόνια και πάνω. Και οι φυλακές έχουν 3 φορές πάνω φυλακισμένους για τέτοια θέματα και για μικροπρέπειες. Έπρεπε να υπάρχει ο νόμος της ένδυας, της πτώχειας. Αν ο άλλος δεν έχει να πληρώσει, τι θα κάνουμε? Θα τον πατήσουμε κάτω, θα φωνάξουμε την Τρόικα να φέρει την μπολντόζα, να τον ξαπλώσουμε κάτω και να τον περάσουμε από πάνω για να τον τιμωρήσουμε? Αυτά είναι αστεία πράγματα. Αυτό δείχνει ότι το κράτος το δικό μας είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και έχουμε φτάσει στα όρια τουρκοκρατίας, για να μην πω χειρότερα. Τότε οι Τούρκοι που μαζεύανε τους φόρους παίρνανε επί του εισοδήματος. Έβγαζε 100 οκάδες στάρι, σου παίρνανε τις 40. Τώρα εδώ κοιτάζουν να σου πάρουν και την ψυχή η δική μας. Την ψυχή και ό,τι άλλο έχουμε. Κύριε Ντουκάκη, θέλω να σας ρωτήσω για ένα θέμα το οποίο έχει αρχίσει και απασχολεί τα νοικοκυριά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με το πετρέλαιο θέρμανσης τι γίνεται?
το πετρέλαιο θέρμανσης, όταν ο φόρος είναι τόσος υψηλός και αυτό το παιχνίδι που παίζεται ότι πλήρωσε και έλα να τα πάρεις, ποιος από το κράτος έχει πάρει λεφτά. Κάποιοι ελάχιστοι πέρυσι πήρανε. Φέτο, επειδή χρωστάνε όλοι, κανένας δεν θα πάρει πίσω. Τα δάση που έχουμε πάνω στη Βόρεια Ελλάδα και δεξιά-αριστερά, όλα θα κοπούνε και θα γίνουν καυσόξυλα. Ακόμα και κάποιοι καναπέδες και κάποια σκαφό και ιστορίες. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα κοινωνική συνοχή, και γι' αυτό φτάνουμε και στα εγκλήματα και γι' αυτό υπάρχει αδιαφορία και γι' αυτό κανένας δεν υπακούει σε κανένα νόμο. Δύσκολη κατάσταση, κύριε Ντουκάκη. Νομίζω ότι, όπως σας είπα και πριν, θα μας τα πάρουν όλα, θα μας αφήσουν τίποτα. Ακόμα και αν έχει κάποιος μόνο βοσκότοπο, ακόμα και το βοσκότοπο από ό,τι φαίνεται θα το πάρουν. Καλά, εκεί είναι που θα την πληρώσει. Όποιος έχει βοσκότοπο, και ειδικά αν είναι σε περιοχές που έχουν υψηλό συντελεστή, π.χ. Μύκονος. Όποιος έχει βοσκότοπο στη Μύκονο πρέπει κατευθείαν να το χαρίσει στο κράτος. Γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσει να ξαναπάρει φορολογική ενημερότητα. Να μας διευκρινίσει το Υπουργείο Οικονομικών αν θα είναι μαζί με τα πρόβατα ή μόνο ο χώρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι το χειρότερο Υπουργείο που έχω γνωρίσει εγώ από το 1964 μέχρι σήμερα. Είναι ανθρώποι οι οποίοι είναι λίαν επικίνδυνοι. Αναπτύσσουν τρομοκρατία φορολογική και οικονομική. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.